Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κρούει αυτή τη φορά ο Αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν πολλοί αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι, καθώς όπως εξηγεί, όσο χαμηλότερος είναι ο μέσος πληθωρισμός, τόσο πιο δαπανηρή θα είναι η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Ο οίκος αξιολόγησης στην έκθεσή του αναφέρει πως μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών η Ευρωζώνη εμφανίζει τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού, ενώ παράλληλα έχει στη διάθεσή της τις λιγότερες επιλογές για να αντιμετωπίσει ένα ενδεχόμενο αποπληθωριστικό σοκ. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται πολύ κάτω του στόχου της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οποίος είναι περί του 2%, ενώ ο οίκος αξιολόγησης εξηγεί πως όσο χαμηλότερα βρίσκεται, τόσο μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή θα είναι η ανάπτυξη της χαμένης ανταγωνιστικότητας των περιφερειακών χωρών, οι οποίες έχουν παράλληλα να αντιμετωπίσουν και ένα πολύ δυνατό ευρώ, το οποίο επίσης πλήττει την ανταγωνιστικότητά τους. Πιο αναλυτικά, η ισοτιμία του ευρώ έναντι δολαρίου βρέθηκε μία ανάσα από τα επίπεδα του 1,40 και σε υψηλά 2,5 ετών, μιας και όπως εξηγούν οι αναλυτές, από τη μία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να μην λάβει κανένα μέτρο χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η προοπτική νέων ισρών κεφαλαίων στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με το δίκτυο Reuters, ο Μάριο Ντράγκη, επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Βιέννη, έσπευσε μετά και την άνοδο του ευρώ να δηλώσει πως παρακολουθεί στενά την πορεία του, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να καταπολεμήσει τον χαμηλό πληθωρισμό. Η Citigroup από την πλευρά της παρατήρησε πάντως πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ξεκινήσει να παρεμβαίνει λεκτικά κατά του ισχυρού ευρώ, όπως έκανε άλλωστε ο κ. Ντράγκη από τη Βιέννη, αλλά το ίδιο έπραξαν και άλλα μέλη της Κεντρικής Τράπεζας στο παρελθόν. Η Goldman Sachs από την πλευρά της, στην μηνιαία 65 σελίδων έκθεσή της για τα συναλλάγματα, εμφανίστηκε αρκετά bullish, αισιόδοξη δηλαδή για το ευρώ, τοποθετώντας την ισοτιμία 1 του δολαρίου στο 1,38 τους επόμενους 3 μήνες, ενώ βλέπει άνοδο στο 1,40 το επόμενο εξάμηνο, διατηρώντας αυτά τα επίπεδα σε βάθος 12 μηνών. Ο Αμερικανικός οίκος εξηγεί πως η θετική του στάση για το ευρώ οφείλεται στο ισχυρό ισοζύγιο πληρωμών της Ευρωζώνης, ενώ τονίζει πως οι αυξανόμενες προσδοκίες ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ είναι πιθανό να στηρίξουν μια περαιτέρω πτώση στα ασφάλιστρα κινδύνου.